θα μας μιλήσει ο Γιώργος Φλόρος, που είναι ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Διαταραχής Αιτισμού στο Διαδίκτυο, για τον αόρατο εχθρό. Θα μας αποκαλύψει πράγματα που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Έλεγα. Καλημέρα και από μένα, είναι από καλησπέρα πια, έχει αρχίσει να περνάει η ώρα. Να σας ευχαριστήσω όλους που είστε μαζί μας, να ευχαριστήσω και όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και φυσικά τα πρωτοπόρα εκπαιδευτήρια τα οποία βρισκόμαστε και τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει δυνατότητα να προσαρμοστούμε στις νέες τεχνολογίες θετικά πλέον. Θα μιλήσουμε βέβαια για κάποιους κινδύνους. Και κίνδυνοι είναι απότοκο της νέας εποχής, γιατί όπως είπαν και οι ομιλητές, οι καιροί αλλάζουν. Και οι κυρίοι αλλάζουν παντού φυσικά. Είχαμε ένα πολύ ωραίο θεατρικό δρόμενο πριν λίγες ώρες. Ένα θεατρικό δρόμενο που τα παιδιά αναρωτιόντουσαν αν είναι κάποιος εκεί. Και μπορούμε να πούμε ότι και σε μία λάνα του μέλλοντος ή και του παρόντος, πάλι μπορούμε να φωνάξουμε είναι κάποιος εκεί, πραγματικά, γιατί σωματικά μπορεί να είναι. Νοητικά όμως και συναισθηματικά είναι κάπου αλλού, σε έναν ψηφιακό κόσμο, ο οποίος είναι ένα υπερσύνολο του παρόντος και του παρελθόντος και ως εκ τούτου έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος. Αυτή είναι μια φωτογραφία από πριν 2 χρόνια από την Ασκηπάλαια, όπου πάλι έχουμε τις κυρίες στα δεξιά να συνομιλούν, να συζητούν, να είναι εκεί, παρούσες. Και έχουμε και τις νεαρές κυρίες στα αριστερά, να είναι σωματικά παρούσες, αλλά μπορεί να μιλούν και η μία στην άλλη, χωρίς να έχουν μια συνέσχιση του περιβάλλοντος χώρου. Να μην αντιλαμβάνονται ακριβώς τι συμβαίνει δίπλα τους, γύρω τους, σε αυτή την πολύ όμορφη φύση στην οποία βρίσκονται. Τι είναι λοιπόν ο αιτισμός στο διαδίκτυο? Αυτή η διαφάνεια είναι μια διαφάνεια την οποία την είχα βρει σαν γελιογραφία και μπορεί να φαίνεται αστεία, είναι όμως μια διαφάνεια την οποία την έχω δει να επαναλαμβάνεται πραγματικά. Από γονείς δηλαδή, οι οποίοι στέλνουν ένα mail στο παιδί τους που βρίσκεται στον πάνω όροφο στο δωμάτιό του, να κατέβουν επιτέλους, γιατί πρέπει να το δουν, πρέπει να φάνε μαζί. Και βέβαια όταν κάποιος είναι, όπως λέμε, κολλημένος, έχει διάφορους τρόπους ώστε να μην αφήσει αυτό το οποίο τον μαγεύει, έτσι, αυτό το οποίο βλέπουν τα μάτια, τι ένταση έχουν εκείνη την ώρα που παρακολουθούν το τι γίνεται στην οθόνη. Και φυσικά οι νέοι ξέρουν ότι υπάρχουν κάποιοι. Αυτό το οποίο ακούω συνέχεια είναι γιατρέ, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ο φίλος μου όμως, ο Μάκης, ο Τάκης, ο Σάκης, βάλετε ένα όνομα εδώ πέρα, εκείνος είναι καμένος γιατρέ, είναι όλη η μέρα, όλη τις ώρες εκεί πέρα, κλπ. Πώς λέμε, εγώ δεν καπνίζω πολύ, αλλά ο φίλος μου ξέρει πως καπνίζει πολύ και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ότι ο κίνδυνος που να τα ξέρω όλα, συχνά οδηγά στο να μην παίρνω σοβαρά υπόψη τους κινδύνους και να πέφτω σε μια φάκα που να είναι και προφανής. Μου άρεσε που οι πολιτικοί μας αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι φάνηκε ότι είναι ενημερωμένοι επιστήμονες και ενημερωμένοι γονείς και είπαν αρκετά πράγματα, οπότε εγώ μπορώ να εστιάσω περισσότερο σε κάποια πράγματα για τα παιδιά. Ένα κομμάτι το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά και το οποίο είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο εντάχθηκε στην νομεκλατούρα την ψυχιατρική σαν πρόβλημα εφεσμού, είναι το κομμάτι του διαδικτυακού παιχνιδιού. Και πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το διαδικτυακό ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι μια τεράστια βιομηχανία. Δηλαδή, πριν κάποια χρόνια είχε ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα με πολλές χιλιάδες εργαζόμενους στην Αμερική, στην Κίνα, πραγματικά σε μαύρη αγορά, σε διάφορες έτσι καταστάσεις. Οπότε κάποιος ο οποίος, όπως είπαν οι ομιλητές, θέλει να επιλέξει ένα επάγγελμα του μέλλοντος, μπορεί να ενταχθεί σε αυτή τη βιομηχανία, πώς όμως, σαν δημιουργός, έτσι, δημιουργός περιεχομένου, δημιουργός μιας καινοτόμης ιδέας, η οποία θα τραβήξει, ώστε κάποιος να διασκεδάσει. Είχαμε προτείνει εδώ και αρκετά χρόνια ένα πρότυπο βαρύτητα σχέση του διαδικτύου, το οποίο βλέπουμε ότι αρχίζει και ακολουθείται σιγά-σιγά. Υπάρχει φυσικά μια χρήση, όπως λέμε, τυπική, που δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα, μπορεί να είναι για δουλειά, μπορεί να είναι για τη χαρά. Υπάρχει προβληματική χρήση, όταν αυτό που κάνω το κάνω επειδή από εκεί παίρνω κάποια ικανοποίηση και όχι κάποιον άλλο λόγο.
Υπάρχει κατάχρηση, όπου αρχίζουν και έχουν τα πρώτα προβλήματα και έχουμε αποτυχία να διεκπεραιώσω αυτό το οποίο μου έχει ανατεθεί. Υπάρχουν προβλήματα κοινωνικά, διαπροσωπικά. Μπορεί αρχίζω να μην βλέπω αν έχω το φαγητό μου, αν κοιμάμαι αρκετά και ούτω καθεξής. Εφόσον αυτό τώρα συνεχιστεί, φτάνει να γίνει μια χρόνια προοδευτική ασθένεια πλέον, όπου η χρήση είναι καταναγκαστική. Δεν το κάνω απαραίτητα επειδή μου αρέσει πλέον, αλλά επειδή δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δεν έχω έλεγχο σε αυτό το οποίο κάνω. Και συνεχίζω παρόλο που καταλαβαίνω ότι αυτό που κάνω μου δημιουργεί προβλήματα. Έχω ανοχή, δηλαδή πρέπει όλο ένα και περισσότερο χρόνο να ασχολούμαι με το διαδίκτυο, με το παιχνίδι, με το YouTube, με το Facebook. Έχω στέρηση αν αυτό δεν μπορώ να το κάνω, αν δεν μου αφήνουν να το κάνω. Έχω προσπάθειες να το διακόψω, να το αντώσω, οι οποίες αποτυγχάνουν. Δεν έχω πλέον άλλες δραστηριότητες που να μου δώσουν χαρά, να μου δώσουν έτσι μια επαγγελματική ανέλυξη, μια κοινωνική ευκαιρία. Και βέβαια συνεχίζω παρόλο που καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προβλήματα. Μέχρι ώστε να πούμε πλέον για τον εθισμό, μια ακραία κατάσταση, όπου βλέπουμε τη λαχτάρα πλέον για αυτό το πράγμα. Τη λαχτάρα ενός ανθρώπου ο οποίος το αποζητά, το αναζητά και δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτό και μπορεί να παραμελήσει πολύ ακραία την προσωπική του φροντίδα και τη φροντίδα των οικείων. Οπότε έχουμε 5-9 κριτήρια, αυτά είναι τα κριτήρια τα επίσημα της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Ήδη το έχει δεχτεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σαν μια νέα διαταραχή. Βλέπουμε λοιπόν τα κριτήρια τα οποία είναι στην ουσία αυτά τα οποία είχαμε προτείνει εμείς πριν 7-8 χρόνια ήδη. Αυτό είναι τα συνεχιζόμενα τα εννέα κριτήρια. Βλέπουμε εξαπάτηση, ένα άλλο κριτήριο, τα λέω ψέματα δηλαδή για αυτό το οποίο κάνω και να χρησιμοποιώ για να ξεφύγω από μια αρνητική συναισθηματική διάθεση. Στην Ελλάδα αυτά ήδη είναι παλιά δεδομένα, γιατί η εταιρεία μας έχει κάνει αυτή την ανίχνευση του προβλήματος ήδη από το 2006. Είχαμε μαζευτεί τα πρώτα δεδομένα με την πρωτοποριακή τότε διδακτορική διατηρή του Δ. Σιώμου. Και ήδη από το 2008 που οργανώθηκε η εταιρεία, κάνουμε συνεχείς έρευνες. Η τελευταία δημοσιεύτηκε και είναι μια πανευρωπαϊκή έρευνα, όπου φάνηκε ότι σε ενήλικες πλέον, ο ένας στους τρεις που απάντησε είχε ήδη προβλήματα. Και οι Έλληνες φαίνεται ότι έχουν προβλήματα κυρίως με την χρήση για να βλέπουν κάποια βίντεο. Βλέπουμε δηλαδή ότι η YouTube και τα λοιπά που δίνει κάποιο περιεχόμενο είναι ένας τρόπος κάποιος να κολλήσει και στην αναζήτηση περιεχομένου χωρίς ιδιαίτερο σκοπό, όσον μιλάμε πάντα για ενήλικες. Αυτά είναι δεδομένα από το τμήμα προβληματικής χρήσης του διαδικτύου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τις εφηβητές. Είδαμε ότι στους 50 φοιτητές, να το πούμε πολύ απλά, ο ένας στους τρεις είχε καθαρά πρόβλημα εθισμού, ο ένας στους τέσσερις είχε κάποιο άλλο πρόβλημα ψυχικής υγείας, θλίψη, άγχος, κάποιες άλλες διαταραχές, ο ένας στους πέντε είχε κάποια θέματα προσωπικότητας και ο ένας στους πέντε είχε και θέματα προσωπικότητας και κάποιο πρόβλημα άλλο σημαντικό ψυχικής υγείας. Οπότε, όπως είπαμε, αυτή η διαταραχή εντάσσεται και είναι υποένταξη σε όλα τα ψυχιατρικά εγχειρίδια και υπάρχουν πάρα πολλές μονάδες θεραπείας, ξεκινώντας από την Αποανατολή. Στην αρχή, λίγο βαφταλίζονταν, αν θέλετε, οι επιστήμονες ότι το πρόβλημα είναι αποκλειστικά και μόνο των Αποανατολιτών. Δεν ξέρω αν αυτός ο όρος είναι δόκιμος, αλλά είδαμε σιγά-σιγά ότι δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό και εντάχθηκε και στο πρόγραμμα της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και κέντρα αντιμετώπισης σε όλο πλέον τον κόσμο. Να πούμε λίγα κάποια πράγματα που μπορεί να ακούσουμε σαν αντιεπιχειρήματα, έτσι. Αν εγώ είμαι αρκετό χρόνο στο διαδίκτυο και είμαι για τη δουλειά μου, αυτό σημαίνει ότι είμαι εφεσμένος. Όχι, προφανώς και όχι. Επειδή έχετε κάποιο σκοπό, χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο σαν εργαλείο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή κάτι το χρησιμοποιώ σαν εργαλείο, το μαχαίρι, ας πούμε, που ανέφερε και ο κύριος Πατούλης πριν, ότι αυτό μου δημιουργεί πρόβλημα. Απλά δεν νιώθω κάποιες αρνητικές συνέπειες αν δεν είμαι, δεν κυριαρχεί στο μυαλό μου, δεν διακόπτω αυτό που κάνω για να μπω στο διαδίκτυο. Είναι μήπως κάποιος φόβος? Είδαμε ότι έχουμε την τέταρτη τεχνολογική επανάσταση, όπως είπε πριν από λίγο ο κύριος Τσέκερης. Μήπως όπως με το ραδιόφωνο, όπως με την τηλεόραση, είναι ένας ασφίχτος φόβος?
σίγουρα το να συνδυάσουμε και να πούμε ότι ξέρεις, το διαδίκτυο είναι όπως τηλεόραση, είναι σαν να λέμε ότι μία λάμπα και μία πυρολαμπίδα είναι το ίδιο, επειδή τα δύο βγάζουν φως. Τηλεόραση μπορεί να γυρίζουμε σπίτι και να την ανοίγουμε απλά και μόνο για να πούμε μια φωνή, να μην δίνουμε πραγματικά σημασία σε ό,τι λέει. Το διαδίκτυο όμως ρουφάει κυριολεκτικά τη σημασία. Και βέβαια, για να φτάσουμε έτσι λίγο σε ένα κομμάτι πιο κοντά σε εμάς, να δούμε ότι και στην Ελλάδα λοιπόν υπάρχουν αντίστοιχα τελικοί αγώνες επαγγελματικού εντός αγωγικού παιχνιδιού. Αυτό ήταν πέρσι, ετοίμαζα τότε μια παρουσίαση και έγινε ακριβώς εκείνες τις ημέρες που ετοίμαζα την παρουσίαση στο θέατρο Αριστοτέλειο, πολύ κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο ελληνικό e-sports πρωτάθλημα με χρηματικά έπαφλα 10.000 ευρώ. Νομίζω αυτή την περίοδο διοργανώνεται το φετινό αντίστοιχο πρωτάθλημα. Η τελική είναι σήμερα φέτος στην Αθήνα. Η τελική λοιπόν τη σεζόν 2, τώρα έχουμε τη σεζόν 3, ήταν και στο viva.gr, οπότε κάποιος μπορούσε να αγοράσει και εισιτήρια για να μπει μέσα. Φωτογραφίες από αντίστοιχη εκδήλωση στην Ελλάδα, όπου η ελληνική ομάδα παίρνει το πολύ έτσι φολκλόρα επαφλό μιας περικεφαλαίας και μια πολύ 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 μεγάλη επιταγή. Βλέπουμε να μοιράζονται εδώ πέρα 7 άτομα, φαντάζομαι είναι η ομάδα, είναι προπονητές, είναι αναδιοργανωτικοί παίκτες. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιταγή, η οποία έχει το πολύ μεγάλο ποσό των 2.500 ευρώ. Δηλαδή, αυτά τα 8 άτομα θα μοιραστούν 2.500 ευρώ, πόσο κάνει μια διέλευση έτσι εδώ πέρα για να δούμε ποιος είναι καλός από τα χρηματικά του. Ακριβώς. 280 ευρώ έκαστος για να χάσει περίπου όλη την ημέρα ετοιμαζόμενος για αυτό το φανταστικό πρωτάθλημα. Να κάνουμε μια σύγκριση, μια αντιπαραβολή με το ποιος είναι πραγματικά κερδισμένος πρωταθλητής στη ζωή. Να πούμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που είναι τώρα 21 χρονών, 22 χρονών. Και όπως λένε οι Αμερικανοί, ήδη αξίζει, επειδή οι Αμερικανοί τα αποτιμούν όλα σε χρήμα, 40 εκατομμύρια δολάρια, με ένα συμβόλαιο 100 εκατομμυρίων δολαρίων ανά τετραετία, 25 εκατομμύρια δολάρια λοιπόν το χρόνο. Και μόνο από την πρόσφατη συμφωνία που έκλεισε για να βγάλει η Nike παπούτσια με το όνομά του, θα πάρει 10 εκατομμύρια το χρόνο. Έχουμε λοιπόν ένα πραγματικό πρωταθλητή της ζωής, που όλοι λίγο πολύ το ξέρουμε, ξέρουμε από πού ξεκίνησε, πώς αφοσιώθηκε σε αυτό το οποίο κάνει, και έχουμε κάποιους φαντασιακούς πρωταθλητές, οι οποίοι απλά περνούν τον χρόνο τους, ονειρευόμενοι ότι κάποια μέρα κάποιοι θα αποκτήσουν, από ό,τι φαίνεται δεν θα το αποκτήσουν και ποτέ, καθώς τα παιχνίδια ανακυκλώνονται πολύ γρήγορα και αυτό που ήταν το LOL, τώρα μπορεί να είναι το Hearthstone ή οτιδήποτε άλλο και πραγματικά δεν μπορεί να συγκριθεί ακόμα και με κάποιον που παίζει στην τρίτη εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Η θεραπεία λοιπόν ξεκινάει από την πρόληψη, εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση. Όπως λέμε γενικά όλες οι ιατρικές ειδικότητες, εφόσον υπάρχει πρόληψη, γλιτώνουμε τουλάχιστον τους 9 στους 10 ασθενείς. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει ιδιαίτερα κτήμα μας στην Ελλάδα. Προτιμούμε απλά να γνωρίζουμε έναν γιατρό για να πάμε αφού μας χτυπήσει το πρόβλημα, παρά να φροντίζουμε να μην μας βρει κάποιο θέμα. Υπάρχει λοιπόν η επίγνωση, ο αυτοέλεγχος, να βλέπω ακριβώς πόσο χρόνο ξοδεύω, να παρατηρώ τι κάνω, γιατί το κάνω, αν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, αν αυτά που λέω είναι ψέματα στον εαυτό μου. Οι γονείς να μην υποτιμούν την επίδραση. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει κοινή στάση 9 στις 10 φορές τα προβλήματα που βλέπουμε. Υπάρχει μια δυσαρμονία μεταξύ των δύο γονέων για το συγκεκριμένο θέμα και πάντα το παιδί θα πατήσει στον έναν ή στον άλλον, ούτως ώστε να έχει μια μεγαλύτερη ευκολία, μια μεγαλύτερη ευελιξία. Δεν μας ενδιαφέρει επικριτική διάθεση, μας ενδιαφέρει συνεργασία, να υπάρχει υποστήριξη, να μην υπάρχει κάλυψη, δεν έχει νόημα να καλύπτω κάποιον από τον εαυτό του. Και βέβαια εναλλακτικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Από όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτές τις ομιλίες, το μόνιμο ερώτημα είναι πόσο χρόνο να είναι κάποιος στο διαδίκτυο να ασχολείται με αυτό. Και τελικά επειδή το ερώτημα το ακούμε 10 χρόνια περίπου, κατέληξα να δίνω μία απάντηση, να προλάβω ότι είχε τυχόν ερωτήσει στο τέλος. Θα έλεγα ότι το πολύ το 1 τρίτο του ελεύθερου χρόνου να είναι διαδικτυακή διασκέδαση. Τα άλλα 2 τρίτα διασκέδασης να είναι κάτι άλλο.
Από εκεί και πέρα τα ψέματα που μπορεί να λέμε ο ένας τον άλλον, δεν έχω πρόβλημα, δεν είμαι θυσμένος, δεν πειράζω κανέναν, είναι μια συσκευή, οι βαθμοί μου πάνε καλά, φυσικά μη ησυχώ, είμαι πολύ πιεσμένος, οι γονείς μου φταίνε, δεν φταίω εγώ, με βοηθάει να χαλαρώσω, αποδίδω, μου αξίζει μια ανταμοιβή, μόνο στο διαδίκτυο έχω φίλους, δεν πειράζει που χάνω ώρες ή που είναι χαμένος χρόνος, οι καθηγητές ούτως ή άλλως δεν κάνουν καλό μάθημα γιατί να πάω στο σχολείο μου και ούτω καθεξής. Τι βλέπουμε, βλέπουμε άρνηση. Βλέπουμε απλά τη διάθεση κάποιος να συνεχίσει αυτό που κάνει. Και οι στόχοι βέβαια, ρεαλιστικοί στόχοι, βαθμία, απεμπλοκή, βελτίωση των δεξιοτήτων, θα έλεγα και αν κάποιος βλέπει ότι κολλάει, να το πούμε πολύ απλά, με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, ο καλύτερος τρόπος είναι να την αφήσει στην άκρη. Εφόσον βλέπει ότι κολλάει πάρα πολύ με κάποιο έργο, να το αφήσει στην άκρη. Αν κολλάει πάρα πολύ με κάποια δουλειά στο μυαλό, να τα αφήσει στην άκρη. Υπάρχουν 100.000 άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει στο διαδίκτυο. Οι μονάδες, κλείνοντας, να αφήσω αυτή τη διαφάνεια, γιατί η διαφάνεια είναι απλά το ευχαριστώ για την προσοχή σας, φαίνεται ότι την είχα. Οι μονάδες είναι πολύ σημαντικό και στην Ελλάδα είχαμε μια αρκετά γρήγορη αντιμετώπιση του φαινομένου και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Από αυτή την άποψη και σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είμαστε πάρα πάρα πολύ τυχεροί. Ευχαριστώ. Παρόλες ερωτήσεις, ευχαριστώ.